Σήμερα έχουμε ωραίο καλεσμένο, έτσι. Δίνει μια διαφορετική ευχάριστη πνοή στο δελτίο ειδήσεων του Star. Έχει ένα διαφορετικό αέρα ο Σπύρος Λάμπρου. Ρεπόρτερ Βάρης, ρεπόρτερ για πολλά χρόνια. Με έγκυρο λόγο, σοβαρό. Και παράλληλα σύγχρονο και ευχάριστο. Καλώς τον. Και δεν άργησε. Και δεν άργησε, καλώς σας βρήκα. Σαν το δελτίο στην ώρα σου. Έτσι πρέπει, έτσι. Αφού έχεις τέτοιο εργαλείο τώρα εδώ, πρέπει να δω τι γίνεται. Mercedes EQB 300 τετρακίνητο. Χάρηκα, Σπύρος Λάμπρου. Και εφταθέσιο, αν θέλουμε. Πώς δεν θέλουμε, εφταθέσιο δεν θέλουμε, παρέα είμαστε. Μπορείς να περάσεις, σου έχω καλό συνοδηγό. Ηλεκτρικό. Ηλεκτρικό. Αμυγός ηλεκτρικό. Θα το οδηγήσω, μπορώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, μπαίνω. Θα το δεξί. Θα σου περιμένω. Βέβαια. Χαίρετε. Σπύρο, καλώς όρισες. Τι έγινε. Φω. Πού μπήκαμε, ρε φίλε. Mercedes EQB, αμυγός ηλεκτρική. Μεγάλη γυάλινη διπλή οροφή. Όλο και καλύτερο το κάνεις. Και πίσω. Ναι, ναι, και πίσω και για τη δεύτερη σειρά καθισμάτων. Καλό είναι αυτό γιατί δεν τσακώνονται τα παιδιά. Με ένα κάλυμα για το καλοκαίρι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για χώρες σαν την Ελλάδα, καθώς βοηθάει ώστε να μην ενοχλεί η ακτινοβολία στο εσωτερικό. Και τώρα που είναι άνοιξη, το ανοίγεις πρωί που έχεις πνίξει να φύγεις ταξίδι και τραγουδάς το άνοιξε το παράθυρο να μπει, δροσιά να μπει του Μάη. Αυτό. Σε αγκαλιάζει, ωραία. Αυτό είναι όλη λογική, να έχεις δύο μεγάλες οθόνες μπροστά, 10,25 καθεμία. Όπου είναι σαν να έχεις μπροστά σου ένα κομπιούτερ, έτσι, ένα τεράστιο λάπτοπ. Εδώ τα πλήκτρα στο τιμόνι. Από εδώ όλα. Μουσικές, ταχύτητες. Αυτό το σπίτι τι είναι. Σαν σε πηγαίνεις στο κεντρικό μενού. Είναι η homepage, ας πούμε, το αντίστοιχο. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή κάτι που ενημερώνει τη γυναίκα σου για το που πηγαίνει. Ακόμα όχι. Εντάξει. Δεν ξέρεις τι γίνεται στο μέλλον, βέβαια. Φίλοι μας. Ωραία. Από εδώ έχουμε το Adaptive Cruise Control, το οποίο ελέγχει την απόσταση με το προπορευόμενο όχημα, επομένως φρενάρει μόνο του. Βεβαίως. Εδώ. Είναι για να κουμπάς το χέρι. Ναι. Και το υπόλοιπο είναι ένα touchpad. Έχεις δύο επιλογές για να ελέγξεις. Ναι. Φίλε. Για να ελέγξεις το σύστημα infotainment, είτε με την αφία από εδώ, είτε από εδώ. Είτε από εδώ. Ναι. Κάτσε, ρε φίλε σκηνοθέτη, κάτσε. Μας έφαγε. Άμα είναι να το δούμε, κάτσε. Να δει και δύο πράγματα. Κάτσε να το δούμε λίγο. Ψάχνω για κλειδιά εγώ, έτσι. Δεν έχει ούτε συμπλέκτη. Όχι, αυτόματο. Τώρα πήρε μπρος. Ξεκίνησε. Ναι. Το drive από εδώ, σου έχει το λευγέ εδώ δεξιά, ώστε να δημιουργεί ένα τεράστιο πελώριο χώρο στην κονσόλα. Ωραία. Drive και φυγάμε. Νέος κόσμος. Λες τώρα, ναι. Αλλά μαγικός κόσμος, έτσι. Ακριβώς. Συγκλονιστικό είναι. Είναι πολύ ωραία να οδηγείς ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Έχεις ξαναοδηγήσει Όχι. ηλεκτρικό. Όχι. Και φαντάζομαι ότι εγώ ήμουν τώρα ένας τύπος τζιπάκιας που έκανα πολύ off-road με αυτοκίνητα βαριά που είχαν βενζίνες και καίγανε πάρα πολύ και ήταν απαγορευτικά και τα αφήσαμε. Γυρίζουν όλα όμως σιγά σιγά. Εδώ έχουμε ένα όχημα ελευθέρου χρόνου. Είναι επταθέσια, έχει πολλούς χώρους, είναι Mercedes και είναι και ηλεκτρική. Mercedes EQB. Η κωδική ονομασία των ηλεκτρικών οχημάτων της Mercedes. Τα EQ, σωστά. Έτσι, τα οποία ξεχωρίζουν από τη μαύρη μάσκα εμπρός. Το black panel. Έτσι, με το τεράστιο σήμα. Το αστέρι της Mercedes και αυτή τη λεπτή γραμμή από LED τόσο μπρος όσο και πίσω που συνδέεται τα φωτιστικά σώματα. Σωστά. Καταρχήν, ο σχεδιασμός πώς σου φάνηκε το αυτοκίνητο. Συγκλονιστικός. Ακριβώς επειδή δεν χρειάζεται πια ψήξη, δεν υπάρχουν τα ψυγεία μπροστά. Γι' αυτό είναι κλειστό εκεί. Γι' αυτό είναι κλειστή η μάσκα μπροστά. Αυτό έχει βοηθήσει και τους σχεδιαστές να μπορούν να κάνουν πιο φουτουριστικά πράγματα, πιο ιδιαίτερες γραμμές. Εδώ συγκεκριμένα στην EQB έχουμε και κάποια ιδιαίτερα νεύρα πάνω στο καπό τα οποία του δίνουν ένα διαφορετικό στυλ σε διακίνητες και τετρακίνητες εκτός βέβαια. Έτσι. Σωστά. Εμείς έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα την EQB 300 Formatic. Υπάρχει και 350 Formatic που είναι τετρακίνητη αλλά πιο δυνατή έκδοση. Και υπάρχει και 250. EQB 250 δικίνητη προς το κίνητη έκδοση. Ακριβώς. Να πούμε ότι η τετρακίνηση προέρχεται από δύο ηλεκτροκινητήρες. Ένας εμπρός ασυγχρόνιστος και ένας συγχρονισμένος πίσω. Σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες με χαμηλή πρόσφυση αυξάνουν το όριο της ασφάλειας. Το οποίο σημειωτέων από την πιο απλή έκδοση έχει αυτή την τεράστια ομπρέλα των συστημάτων ασφαλείας για να μετακινήσει άνετα και με ασφάλεια. Δύο μεγάλες οθόνες μπροστά από τον οδηγό, 10,25 ιντσών. Η δεξιά είναι αφής και φιλοξενεί σύστημα infotainment MBUX, το γνωστό της Mercedes. Με τις φωνητικές εντολές και την ιδιαίτερη εξυπνάδα. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα η στρογγυλή αεραγωγή που θυμίζουν τουρμπίνα αεροπλάνου. Κλιματισμό, αυτά για πες μου. Αυτόματος κλιματισμός, ρυθμίζει θερμοκρασία και λες 21 βαθμούς και αυτό ρυθμίζει. Πέφτει μηχανή από τον κλιματισμό. Όχι. Ειδικά στα ηλεκτρικά όχι, δεν τα επηρεάζει. Αλλά και στα σύγχρονα αυτοκίνητα ήταν αμελητέα. Ειδικά όταν έχεις ένα αυτοκίνητο πάνω από 200 σύμπους, είναι αμελητέα η απώλεια, δεν το καταλαβαίνεις.
μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι 7 άτομα. Τα με πίσω... τρίτη σειρά καθισμάτων. Βεβαίως. Η δεύτερη σειρά καθισμάτων που μπορεί να φιλοξενήσει 3 επιβάτες έχει πολυλειτουργικά, θα έλεγα, καθίσματα με ρυθμιζόμενη πλάτη, μπορεί να μετακινηθούν μπρος-πίσω. Ενώ στην τρίτη σειρά μπορεί να μεταφέρει μέχρι και 2 επιβάτες ύψος ως 1,65. Ενώ παιδικά καθίσματα. Σωστό. Εγώ έχω 2 παιδιά. Σωστά. Χωράνε τώρα πίσω με τα τζιμπραγκαλά τους. Έχουμε από 465 έως 1620 λίτρα. Τεράστιοι χώροι για τις αποσκευές. Είναι σίγουρα το μοναδικό ηλεκτροκίνητο επταθέσιο σε αυτήν την κατηγορία. Έχοντας παράλληλα και τη δυνατότητα για τετρακίνητες εκδόσεις, όπου η τετρακίνηση μεταβάλλεται συνεχώς ανάλογα με τις συνθήκες, βοηθώντας ιδιαίτερα σε συνθήκες μειωμένης πρόσβασης. Η μπαταρία είναι τοποθετημένη κάτω από το πάτωμα και σε σημείο που δεν κλέβει χώρους από το εσωτερικό του αυτοκινήτου, ενώ παράλληλα έχει και συμπαγής διαστάσεις. Και η θέση που είναι τοποθετημένη και η απόσταση από το έδαφος σου επιτρέπει να κάνεις και ήπιες off-road αποδράσεις. Ακριβώς, όπου εκεί η τετρακίνηση βοηθά ακόμα περισσότερο. Σε πιάσανε χιόνια. Πηγαίνει, γιατί πολλοί λένε «Α, το ηλεκτρικό τώρα». Λοιπόν, έχουμε την τετρακίνηση που βοηθάει, αλλά πάντα, ειδικά στο χιόνι, το νούμερο είναι το λάστιχο. Και γι' αυτό στις βορειοευρωπαϊκές χώρες βλέπουμε ότι 5 με 6 μήνες το χρόνο είναι υποχρεωτικό να κυκλοφορείς με τα χιονολάστιχα, με τα χειμερινά. Θα μπει σε ένα λασπωμένο δρόμο και θα τα καταφέρει και μήπως κολλήσουν τα ηλεκτρονικά του συστήματα και τότε έχουμε και ένα πολύ μεγάλο κόστος στη ζημιά. Όχι, γιατί αν δεις το πάτωμά του από κάτω είναι όλο κλειστό, ναι. Δεν υπάρχουν τέτοια προβλήματα, γιατί με την ίδια λογική και στη βροχή, σε μια τον βροχόπτη, σε ένα ηλεκτρικό μπορεί να είχε πρόβλημα. Αυτά τα έχουν λύσει όλα τα σύγχρονα ηλεκτρικά οχήματα, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Η υποδύναμη για την EQC 300 που οδηγούμε εμείς είναι 228 ύπη και φτάνει τους 292 ύπους στην 350, τετρακίνητες και δύο αυτές εκδόσεις. Παρόλο που η 350 είναι πιο δυνατή σαν έκδοση, δεν διαφοροποιείται η αυτονομία των τετρακίνητων εκδόσεων. Φτάνει τα 423 χιλιόμετρα με ροπή 390 και 520 νιουτόμετρα αντίστοιχα για 300 και 350 4MATIC. Ενώ η 250, η QB, η οποία είναι δικίνητη, σωστά, με 190 ύπους. Και αυτή είναι μια... Γιατί τι λίγα είναι. Βέβαια, είναι πάρα πολύ καλά. Πανίσχυρο. 385 νιουτόμετρα ροπής, ενώ και η αυτονομία φτάνει ακόμα πιο μακριά, στα 474 χιλιόμετρα με τα νέα πρότυπα WLTP. Σε βολεύει όμως, βολεύει μία μαμά ή ένα μπαμπά που έχει την υποχρέωση να πηγαίνει τα παιδιά στα φροντιστήρια, να τα πάει κολυμβητήριο, να τα πάει για αθλητισμό. Εκεί είναι το ιδανικό το ηλεκτροκίνητο, ακριβώς. Ειδικά για ανθρώπους που κινούνται σε αστικό και περιαστικό περιβάλλον, όπως ναι. Εσύ που από ό,τι ξέρω κάνεις πολλά χιλιόμετρα. Κάνω 60 τη μέρα. Μπράβο. 60-70 τη μέρα. Εκεί λοιπόν το ηλεκτρικό είναι ιδανική λύση, ελαχιστοποιείς τα μηνιαία σου έξοδα κίνησης. Η ταχύτητα για όλες τις εκδόσεις EQB περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 χιλιόμετρα. Μέση εργασιακή κατανάλωση 17,8 με 19,4 κιλοβατόρες ανά 100 χιλιόμετρα ανάλογα με την έκδοση. Σύμφωνα με τα WLTP με τις μετρήσεις καινούργιες. Σωστά. Σε ταχυφορτιστή μπορεί να φορτίσει από το 10 έως το 80% σε μόλις 32 λεπτά. Ενώ σε οικιακό wallbox 11 κιλοβάτ πλήρης φόρτιση σε λιγότερο από 6 ώρες, 5 ώρες και 45 λεπτά. Για ένα χρόνο ο ιδιοκτήτης ενός EQB, ενός ηλεκτρικού δηλαδή Mercedes, έχει δωρεάν φόρτιση σε 160 σταθμούς σε όλη τη χώρα μέσω του δικτύου Mercedes Me Charge. Προγνωστική πλοήγηση μέσω του Electric Intelligence διευκολύνει την καθημερινότητα καθώς υπολογίζει την ταχύτερη διαδρομή προς τον εκάστοτε προορισμό. Λαμβάνει υπόψη τη μέγιστη ισχύ φόρτισης και τη διάρκεια των πιθανών στάσεων φόρτισης, ενώ διασφαλίζει ότι η μπαταρία φτάνει στη βέλτιστη θερμοκρασία φόρτισης πριν από την προγραμματισμένη στάση για φόρτιση. Κοίταξε, αν δεις τώρα, περνάμε ένα ποδηλάτι, έτσι, μια ποδηλάτισσα. Και με το ίδιο. Ακριβώς. Μηδέν CO2. Είναι δύσκολο, φίλε, να σκεφτείς ότι με ένα τέτοιο αυτοκίνητο δεν σταματάς το βενζινάδικο. Και αυτό που θέλω μόλις βρούμε τώρα μια ευθεία εδώ, γιατί θεωρώ είναι αυτό το πιο εντυπωσιακό για κάποιον που οδηγεί πρώτη φορά ένα ηλεκτροκίνητο όχημα. Μόλις βγούμε εδώ από τη δεξιά, θέλω να πατήσεις τέρμα τον γκάζι. Πάτα τέρμα τον γκάζι. Ξέρεις κάτι, μου έλυσες και μια απορία. Έλεγα, εντάξει μωρέ, αλλά τώρα δεν θα έχουν αυτή τη δύναμη που ξεκινάς, δεν θα έχει αυτή την ένταση. Κι όμως, όμως είναι τρομερή. Ακριβώς. Και γιατί... πολύ γρήγορα, σε τραβάει πίσω. Δεν υπάρχει η αδράνεια του κινητήρα εσωτερικής καύσης που ξέρεις στις 1500 στροφές πρέπει να ανέβει 2-2,5 στα μικρή ροπή του. Εδώ είναι σαν το διακόπτη του ρεύματος. Είναι on off. Έχει όμως πολύ μεγάλη σημασία και ότι όταν πάτησα τον γκάζι, το αμάξι δεν έκανε δεξιά-αριστερά τίποτα. Ναι, γιατί ήταν φοβερά σταθερό. Είναι τα ηλεκτρονικά συστήματα εκεί να βοηθήσουν όταν χρειάζεται. Εδώ έχουμε και την τετρακίνητη έκδοση, οπότε καταλαβαίνεις, έχουμε συνεχώς
συνεχώς traction, άρα πάσα στιγμή. Άρα δεν οδηγείς μόνος σου, έχεις βοήθεια τεράστια. Ακριβώς, ακριβώς. Πάντα βέβαια πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, γιατί ακριβώς επειδή έχουν μπει πολλά ηλεκτρονικά συστήματα, δημιουργείται η ψευδέστηση σε κάποιους οδηγούς ότι ξέρεις, ναι, το αυτοκίνητο στρίβει μόνο του. Ναι. Τα ηλεκτρονικά συστήματα είναι εκεί για να βοηθήσουν, όχι όμως για να υποκαταστήσουν τον οδηγό. Δηλαδή πρέπει και ο οδηγός να έχει το μυαλό στο κεφάλι του πάντα, γιατί βλέπουμε διάφορα. Δύσκολο αθόρυβα ταξιδεύει. Ναι, ναι, ταξιδεύει εντελώς αθόρυβα, παντελής έλλειψη αεροδυναμικών θορύβων. Οι ζάντες είναι πιο αεροδυναμικά σχεδιασμένες και κατασκευασμένες. Δηλαδή, ακόμη και αυτές συμβάλλουν. Ακριβώς, γιατί στην ουσία καλύπτουν μεγαλύτερη επιφάνεια από ό,τι συνήθως. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα όταν κυλάει ο τροχός να λειτουργούν σαν κλειστές τελείως και να μην αφήνουν τον αέρα να στροβιλίζει μέσα τους. Κοίτα να δεις, αφήνω τον γκάζι, πώς σταματάει ολόκληρο το αυτοκίνητο. Λοιπόν, αυτό είναι η ανάπτυξη της ενέργειας. Βλέπεις τα πάντλες εδώ δεξιά και αριστερά. Ναι, ναι. Στα κανονικά αυτοκίνητα αυτό είναι για να αλλάζει ταχύτητα. Έτσι, ναι, να ανεβαίνει το κατάσταση. Ναι. Εδώ αλλάζει τα επίπεδα ανάκτησης. Τρία διαφορετικά προγράμματα ανάκτησης ενέργειας. Ενώ η Mercedes έχει ένα πρωτοποριακό σύστημα αυτόματης ανάκτησης, όπου ανάλογα με την ταχύτητα των προπορευόμενων οχημάτων ρυθμίζει και το επίπεδο ανάκτησης και φυσικά έχουμε και τέσσερα διαφορετικά προφίλ οδήγησης. Ασφάλεια, αερόσακους και για 10, μπροστά και πίσω. Πάνω από 10 αερόσακους, 5 αστέρια στις δοκιμές πρόσκρουσης του οργανισμού Euro NCAP. Μιλάμε για ένα σούπερ ασφαλές όχημα. Πάντως ταξιδεύει πολύ ήρεμα και ήπια. Πες μου λοιπόν έτσι ήπια πιο και... Πιο κάλυμα, πιο κάλυμα. Πες μου ήπια λοιπόν και την τιμή. Κάτω από 50.000. Κάτω από 50.000. Ναι, ναι, ναι. Η τιμή της CQB με το όφελος της κρατικής επιδότησης του προγράμματος Κινούμε Ηλεκτρικά ξεκινά κάτω από 50.000 ευρώ. Πες μου κάτι, είσαι στο χώρο της δημοσιογραφίας πάνω από 25 χρόνια, ναι, έτσι. Βλέπουμε τον τελευταίο χρόνο πράγματα τρελά να συμβαίνουν. Γινόντουσαν και παλιότερα και δεν υπήρχαν τα social να τα μάθουμε, ναι, ή έχουμε αποτρελαθεί τελείως με την κατάσταση. Τι πιστεύεις? Υπήρχαν ότι πολλά τα οποία δεν τα μαθαίναμε. Μάλιστα. Γιατί δεν υπήρχαν τα social, mm-hmm, και πολλά καταφέρνανε να τα κρύψουν. Ναι. Επίσης, πολλά από αυτά δεν τα έψαχναν και οι αρχές γιατί δεν είχαν τις ίδιες δυνατότητες. Γιατί τώρα είμαστε Ευρώπη. Δηλαδή, οτιδήποτε έχουμε εμείς, έχουμε τεχνογνωσία από αλλού, οι άλλοι από εμάς βελτιωνόμαστε σε όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε, mm-hmm, έχεις πολύ περισσότερα δεδομένα. Οτιδήποτε συμβαίνει, υπάρχουν τοπικά site. Mm-hmm. Οπότε θα βγει. Μαθαίνεις τι γίνεται σε ένα χωριό της Σουηδίας. Αν σκεφτείς ότι είχαμε και τον πόλεμο στην Ουκρανία, όταν βλέπεις ανθρώπους να ισοπεδώνονται με αυτόν τον τρόπο. Το έζησες από μέσα καιρό, σε όλο αυτό, έτσι, όλη αυτή την ιστορία. Πρέπει. Υπήρχαν στιγμές γιατί έλειπες εκεί, mm-hmm, στο με όλα αυτά που γινόταν στη Μαριούπολη, ναι, και ήταν πίσω δύο παιδιά. Νιώθω τρομερή ανασφάλεια για τα παιδιά που βρίσκονταν, βέβαια, εκεί. Τα ταύτιζα με τα δικά μου παιδιά. Έλεγα, κοίταξε να δεις πόσο κινδυνεύουν αυτά τα παιδιά. Αλλά όταν τα δικά σου δεν είναι, νιώθεις εσύ ασφαλής. Είναι το γεγονός ότι ποτέ δεν πας στη διαδικασία να πεις μήπως μου τύχει κάτι και δεν γυρίσω πίσω. Δεν το κάνεις ποτέ. Δεν το κάνεις ποτέ αυτό. Ποτέ. Σωστό. Γιατί έτσι δεν θα μπορέσεις να κινηθείς. Αυτό που με ρωτάς συνδυάζεται πάρα πολύ με αυτό που σε ρώτησα εγώ πριν από λίγο για το αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Πιο πολύ για την ασφάλεια των παιδιών. Όλοι μου λέγανε, άμα μπορέσεις και βγάλεις 5 ευρώ να πάρεις ένα καλό αυτοκίνητο, να πάρεις ένα Mercedes, γιατί είναι σίγουρο, σωστό, είναι ασφαλές. Εδώ λοιπόν μου δίνεις μια ωραία πάσα να πω για κάτι που πολλοί γονείς το κάνουν και είναι λάθος. Τι λένε πολλές φορές, ξέρεις, δώσε το παλιό αυτοκίνητο. Ναι. Είναι λάθος αυτό. Άρα λοιπόν και ένας καινούριος οδηγός πρέπει να έχει ένα σύγχρονο και ασφαλές αυτοκίνητο. Γιατί είναι πιο πιθανό να γίνει ένα ατύχημα στα πρώτα 5-6 χρόνια που είναι οδηγός νέος. Είναι λάθος η νοοτροπία που υπάρχει ότι ας πάρει το παλιό αυτοκίνητο για να μην πάθει κάτι. Τι να το κάνεις λοιπόν αν γίνει μικρότερη ζημιά, αλλά έχεις ένα μοιραίο γεγονός. Περάστε αν θέλετε πίσω. Χαρά μας. Καλώς τους, καλώς τους. Πώς θα περάσετε. Συγκλονιστικό, ε. Εντάξει, δεν ήθελα να τελειώσει. Πώς σου φάνηκε. Εντάξει, δε, αλήθεια σου λέω, δεν ήθελα να τελειώσει, είναι απίστευτο. Νομίζω ότι θα σταματάω ασυναίσθητα στα βενζινάδικα. Ναι, γιατί πρέπει να βάλουμε βενζίνη. Θα λέω, όπα, τόσα χιλιόμετρα κάτσε να μπω στην άκρη. Μου έκανε εντύπωση που έχει χώρο, γιατί θεωρούσα ότι με τις μπαταρίες δεν θα είχε είναι χώρο. Είναι κάτω από το πάτωμα. Είναι απίστευτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Παιδιά, να είστε καλά. Λοιπόν, πείτε μου πού να σας αφήσω, γιατί θα το πάρω αυτό. Μπράβο, κατεβαίνω εγώ. Ωραία. Και ο Στέλιος έφυγε. Παιδιά, τα λέμε! Είμαστε έτοιμοι. Σε λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.